Καλησπέρα σας, ευλογημένοι μου ακροατέ. Και πάλι η Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλης βρίσκεται κοντά σας με την Ορθόδοξη αυτή τηλεοπτική εκπομπή. Είναι μεγάλη μου χαρά εμένα προσωπικώς που η Εκκλησία μας έχει γίνει η αιτία να συζητούνται διάφορα θεολογικά επίκαιρα θέματα και εσείς να συμμετέχετε μαζί μας σε αυτή την συζήτηση. Ξέρουμε όλοι μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο πιο πολύς Ορθόδοξος κόσμος πάσχει από πνευματική άγνοια. Δηλαδή πιο πολύ έχουμε ξεχάσει τι εστί Ορθοδοξία, τι εστί έθνος, τι εστί Ρωμαιοσύνη. Και εδώ στην Αμερική που βρισκόμεθα υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος, όπως σας έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές, για να υποστούμε όλοι μας μία αφομοίωση, η οποία τελικώς θα είναι ολέθρια και για μας τους ιδίους πνευματικώς, γιατί πρόκειται για την σωτηρία της θανάτου μας ψυχής, αλλά και για τις επερχόμενες γενναίες. Έχουμε όμως τη μεγάλη ευλογία του Θεού και πάλι απόψε να φιλοξενούμε στην πνευματική μας αυτή συντροφιά τον θεολόγο Αθανάσιο Σακαρέλο, ο οποίος και θα συνεχίσει τον πολύ σπουδαίο θεολογικό διάλογο τον οποίο έχουμε ξεκινήσει από τις προηγούμενες εκπομπές μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας θίξαμε ορισμένα θέματα τα οποία κυριολεκτικώς για πρώτη φορά ακούγονται εδώ στον χώρο της Αμερικής και βεβαίως ίσως και για πρώτη φορά να ακούγονται γενικώς στον ελληνικό χώρο. Βεβαίως τα θέματα που έθιξε έχουν ακουστεί από την θεολογική έδρα της δογματικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης από τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και από άλλους επισήμους καθηγητάς, αλλά κυρίως στις μέρες μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πιο πολύς κόσμος αγνοεί την ιστορία της Εκκλησίας μας. Στην προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε τον Αθανάσιο Σακαρέλο να μας εξηγεί για την ύπαρξη δύο επιπλέον οικουμενικών συνόδων, της 8ης και της 9ης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίες σύνοδοι κατεδίκασαν τον παπισμό, τον Πάπα της Ρώμης, για τα διάφορα δογματικά του σφάλματα, από τα οποία και μέχρι σήμερα πάσχει στις μέρες μας. Θα ήθελα όμως να ερωτήσω τον αγαπητό Αθανάσιο, τον οποίο και πάλι καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας απόψε. Δεν μου λέτε, κύριε Σακαρέλο, είπαμε ότι βεβαίως δύο οικουμενικές σύνοδοι αναθεμάτισαν, δηλαδή κατεδίκασαν τον Πάπα της Ρώμης για διάφορα δογματικά του σφάλματα. Κυριολεκτικώς, ένας σύγχρονος Ορθόδοξος χριστιανός της μέρας μας θα σε ρωτήσει, τι με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή την ο Πάπας της Ρώμης? Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχει ουσιαστικώς καμία διαφορά μεταξύ μας, μεταξύ Πάπα δηλαδή και Πατριάρχου, μεταξύ Ορθοδοξίας και Παπισμού. Για έναν Ορθόδοξο Έλληνα, ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές ή θα λέγαμε καλύτερα οι πρακτικές διαφορές τις οποίες έχω μαζί του? Και απόψε θα ήθελα να τονίσουμε και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους, την εθνική μας διαφορά τον οποίο έχουμε τον Πάπα της Ρώμης, το οποίο αναθήξαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά πριν μπούμε σε αυτό το θέμα, πρακτικώς, ποιες είναι οι λειτουργικές μας διαφορές που έχουμε μαζί του, εκτός από τα δόγματα, τι άλλο έχουν αλλάξει οι παπικοί? Πάτερ Παύλε, πολύ σωστά επισημάνατε ότι υπάρχουν ορισμένες διαφορές. Η διαφορά μας, η βασική διαφορά μεταξύ Ορθοδοξίας και παπισμού είναι ότι ο παπισμός δεν μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στη σωτηρία. Αυτό βέβαια δεν είναι μια έκφραση γενική θεωρητική, μπορούμε να την επιμερίσουμε σε πρακτικά θέματα. Όταν παραδείγματος χάρη οι παπικοί ραντίζουν το παιδάκι το οποίο βαπτίζεται και δεν το βαπτίζουν μέσα στην κολυμβήθρα. Αυτό το γεγονός έχει τεράστια σημασία για τη σωτηρία αυτού του παιδιού. Δηλαδή το παιδί που βαπτίζεται πρέπει να βυθίζεται μέσα στο νερό? Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που είναι αποκάλυψης του Κυρίου, πρέπει να βαπτίζεται. Όταν ένα παιδί δεν βαπτιστεί αλλά ραντιστεί, τότε το παιδί αυτό παραμένει αβάπτιστο. Και όταν παραμένει αβάπτιστο, σημαίνει ότι δεν έγινε χριστιανός και επομένως δεν μπορεί να σωθεί. Το λέγω αυτό το πράγμα γιατί το διαπίστωσα εδώ στην Αμερική που ήρθα, όπως τουλάχιστον έχω σαφείς πληροφορίες, σε ορισμένους ναούς αντί να βαπτίζεται το παιδί και μάλιστα τρεις φορές να βαπτίζεται μέσα στην κολυμπήθρα που είναι με ανάλογο νερό, χύνουμε, οι ιερείς χύνουν πάνω στο παιδί ένα ποτήρι νερού. Αυτό το πράγμα δεν είναι μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση. Το παιδί παραμένει αβάπτιστο. Αλλοιώνεται το μυστήριο δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο? Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, εάν δεν βαπτιστεί, δεν μπει μέσα στο νερό τρεις φορές το παιδί και να πει ο ιερεύς βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το παιδί δεν ευαπτίστη. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επίδραση
του παπισμού στην σύγχρονη Ορθοδοξία πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι, αυτό εξηγείται. Σήμερα δυστυχώς ορισμένοι Ορθόδοξοι, επειδή έχουν κατά κάποιο τρόπο ταυτιστεί με τους παπικούς, θέλουν να εισαγάγουν πρακτικά τα ήθη και τα έθιμα των παπικών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπουμε χρησιμοποιούν τον τρόπο βαπτίσματος των Φράγκων. Δεν είναι μονάχα αυτό. Αν πάτε σε ορισμένους ναούς θα δείτε η αρχιτεκτονική των ναών. Έπαυσε να είναι ο βυζαντινός ρυθμός και χρησιμοποιούν ορισμένοι ιερείς μοντέρνους ναούς. Θα μου πείτε, έχει σημασία για τη σωτηρία μας η αρχιτεκτονική? Και ασφαλώς έχει. Στην Ορθοδοξία όλα ό,τι υπάρχουν είναι θεσμοθετημένα από Αγίους Πατέρες, όχι για λόγους αισθητικής. Είναι θεσμοθετημένα διότι συντελούν στην κάθαρση, στο φωτισμό και στη θέωση του ανθρώπου. Όπως είναι η αρχιτεκτονική, όπως είναι η μουσική, η εκκλησιαστική μουσική. Όταν εξοβελίζουμε την ωραία παραδοσιακή βυζαντινή μουσική και ανταυτόν βάζουμε τη φράγικη μουσική. Δηλαδή το αρμόνιο. Όχι μόνο το αρμόνιο και τη χοροδία. Ευρωπαϊκή μουσική. Ευρωπαϊκή μουσική. Η μουσική αυτή είναι μια μουσική ειδηπάθειας. Καλλιεργεί μια ερωτική σχέση του πιστού με τους Αγίους. Η φράγικη μουσική αυτό κάνει. Ενώ η ορθόδοξη μουσική κατανήσει τον άνθρωπο. Μάλιστα. Είναι λοιπόν όλα συντελούν στο να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη. Και γι' αυτό έχουν σημασία. Δυστυχώς σήμερα έχουν εισχωρήσει με την ανοχή, αν όχι με την ευλογία ορισμένων επισκόπων, τα φράγικα αυτά έθιμα στην ορθόδοξη παράδοσή μας. Εκτός από το βάπτισμα το οποίο θίξαμε, νομίζω ότι και ο παπισμός έχει καταργήσει και τον τρόπο μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας. Και στις μέρες μας ξέρετε ότι πολλοί συζητούν επάνω σε αυτό το θέμα και προσπαθούν να εισαγάγουν μέσα στην Ορθοδοξία τον αιρετικό αυτό τρόπο μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας. Τι έχετε να μας πείτε επάνω σε αυτό το θέμα? Ακριβώς όλα αυτά εντάσσονται στην προσπάθεια να μοιάσουμε με τους παπικούς για να γίνει πιο εύκολα η ένωση. Πράγματι στις μέρες μας γίνεται μια προπαγάνδα εναντίον της Θείας Κοινωνίας της Ορθοδόξου με την Αγία Λαβίδα. Δήθεν ότι υπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως ασθενειών. Αυτό το επιχείρημα είναι πάρα πολύ έολο, δεν στέκεται. Για τον απλούστατο λόγο ότι και προηγουμένως, σε προηγούμενες γενιές, υπήρχαν μεταδοτικές ασθένειες και όμως οι πατέρες μας δεν διανοήθηκαν ποτέ να αλλάξουν τον τρόπο μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας. Υπήρχε παραδείγματος χάρη η φυματίωσης και όμως η Ορθόδοξη πιστοί, αλλά πολύ περισσότερο οι ιερείς κοινωνούσαν από το Άγιο Ποτήριο από το οποίο προηγουμένως είχαν κοινωνήσει ασθενείς. Δεν υπάρχει για μας τους Ορθοδόξους απολύτως κανένας κίνδυνος μεταδόσεως ασθενειών. Γιατί? Διότι το σώμα και το ψωμί και το κρασί που κοινωνούμε δεν είναι ψωμί και κρασί, είναι σώμα και αίμα Χριστού. Θα υπήρχε κίνδυνος και δικαιολογημένα θα εφοβούνται οι άνθρωποι να λάβουν το ψωμί και το κρασί, εάν αυτό ήταν πράγματι ψωμί και κρασί. Ίσως στις διάφορες αιρετικές κοινότητες που κοινωνούν οι άνθρωποι να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Γιατί? Διότι δεν μεταδίδεται εκεί πέρα, δεν κοινωνούν οι άνθρωποι σώμα και αίμα Χριστού. Εμείς οι Ορθόδοξοι κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Στο σώμα και αίμα Χριστού δεν υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί ασθένεια. Και όσοι λοιπόν φοβούνται, καλό θα κάνουν να μην κοινωνούν. Όσοι δεν υποστηρίζουν, και δυστυχώς φαίνεται ότι είναι και ιερείς που υποθάλπουν αυτή την κίνηση, αυτό το κάνουν για να μοιάσουμε με τους παπικούς για να επιτύχουμε πιο σύντομα την ένωση. Δεν μου λες, αγαπητέ κύριε Σακαρέλο, τώρα που είπατε για να μοιάσουμε μαζί με τους παπικούς, τι έχουμε τώρα να πούμε για την αμφίεση των ιερέων? Δηλαδή, ο Ορθόδοξος ιερεύς πρέπει ή δεν πρέπει να φέρει τα γένεια, να έχει τα γένεια, να φοράει το ευλογημένο ράσο? Γιατί στην Αμερική, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει καταργηθεί το ράσο. Σε ένα μεγάλο σημείο δηλαδή, οι ιερείς δεν φορούν το ράσο. Και στην όψη και στη μορφή, όπως ξέρουμε πολύ καλά, δεν ομοιάζουν με την παράδοση. Χαίρομαι, Πατρε Παύλο, γιατί έχετε και γένεια και ράσα. Έμα. Ίσως σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό το πράγμα, επειδή εσείς κρατάτε με τόσο ζήλο την αμφίεση αυτή. Πέραν όμως αυτού, πραγματικά, οι ιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας πάντοτε είχαν μια τέτοια αμφίεση, δηλαδή είχαν και τα γένια και τα ράσα, πολύ περισσότερο οι ιερομόναχοι. Μάλιστα. Όσοι σήμερα τα καταργούν
διότι όλη αυτή η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια αυτή του εκφραγκισμού μας. Όπως πολύ σωστά έχετε θίξει με όλα αυτά που μας έχετε πει, υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος για την ψευδένωση με τον παπισμό. Αλλά επειδή είπαμε ψευδένωση για τον παπισμό και η φράση ψευδένωση πάλι με μεταφέρει στους παλαιούς καιρούς. Και θυμάμαι ότι στον καιρό του Βυζαντίου οι πρόγονοι μας έλεγαν καλύτερο είναι να υποταχθούμε στον Οθωμανικό ζυγό παρά να υποταχθούμε στους Φράγκους. Και έρχομαι τώρα πάλι στο θέμα που θίξατε στην προηγούμενη εκπομπή. Είπατε στην προηγούμενη εκπομπή ότι ενώσο υπήρχε, εάν δεν απατώμε, είπατε ότι ενώσο υπήρχε Ρωμαίος Πάπας, η Κωνσταντινούπολης είχε κοινωνία. Δεν υπήρχε σχίσμα. Καλά, ένα λεπτό τώρα. Εδώ τώρα ακούμε κάτι πρωτάκουστο. Τι θέλετε να μας πείτε, Ρωμαίος Πάπας, και μετά μου είπατε ότι όταν μπήκε Φράγκος Πάπας μέσα, τότε έγινε σχίσμα. Δηλαδή απεκόπη. Εμείς ξέραμε πάντοτε ότι είχαμε πρόβλημα με τους Ρωμαίους. Πάτερ Παύλε, πρέπει να εξηγήσουμε μερικά πράγματα και στους αγαπητούς τηλεθεατές. Υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά μεταξύ Ρωμαίων και Φράγκων. Εμείς οι Έλληνες το επαναλαμβάνουμε, το λέμε συνέχεια, είμαστε Ρωμιοί. Και όταν λέμε Ρωμιοί, εννοούμε Ρωμαίοι. Εμείς είμαστε οι Ρωμαίοι. Οι παπικοί σήμερα, μετά το 1009 μετά Χριστόν, έπαυσαν να είναι Ρωμαίοι, αλλά είναι Φράγκοι. Τι εννοούμε με αυτό το πράγμα? Ιστορικά, τον 5ο αιώνα εμφανίστηκαν στην περιοχή του Βυζαντίου ένας βάρβαρος λαός που ελέγχονται Φράγκοι. Αυτοί ήταν οι δρολάτρες. Κατέβηκαν από τη Σουηδία και έφτασαν στη Γερμανία, τη σημερινή Γερμανία, πάνω από το Ρήνο ποταμό. Οι Φράγκοι αυτοί ήθελαν να κατακτήσουν το Βυζάντιο, το οποίο κατοικούσαν οι Ρωμαίοι, εμείς δηλαδή οι Έλληνες. Και το οποίο Βυζάντιο έφτανε από τη σημερινή Περσία μέχρι την Αγγλία, τη Βόρειο Αφρική, Λιβύη. Καλά, στάσου, ένα λεπτό τώρα. Είπες τώρα κυριολεκτικώς τα έχω χάσει και εγώ ίδιος προσωπικώς. Είπες κατοικούσαμε εμείς οι Ρωμαίοι, δηλαδή εμείς οι Έλληνες. Ναι. Εμείς ξέρω τώρα από την παιδική μου ηλικία, ξέρω στο γυμνάσιο μέσα, έχω μάθει ότι η Ρώμη εκυρίευσε την Ελλάδα. Και ότι οι Έλληνες ήσαν οι σκλάβοι των Ρωμαίων. Πώς εξηγείτε αυτή την υπόθεση? Έχουμε μάθει μια ιστορία γραμμένη από τους Φράγκους. Και οι Φράγκοι έγραψαν την ιστορία μας όπως την έφερε τους Φράγκους. Εμείς οι Έλληνες, εμείς οι Ρωμιοί, πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας όπως μας την έγραψαν οι πατέρες μας. Όπως την έγραψε η δική μας φίλη, όχι όπως τη θέλουν, όπως μας σερβίρουν την ιστορία μας οι Φράγκοι. Με λίγα λόγια, και όπως αρχίζω και σκέπτομαι και νομίζω, θέλεις να μου πεις ότι η αρχαία Ρώμη καθεαυτή ήταν ελληνική πόλη, τι ήτανε? Ναι, ακριβώς. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν ελληνικές πόλεις κράτη, όπως ήταν η Αθήνα, η Θήβα, η Σπάρτη. Μια ελληνική πόλη ήταν και η Ρώμη, πέρα για πέρα ελληνική. Ο ίδιος ο Πλάτωνας ονομάζει τη Ρώμη Ελληνίδα πόλη Ρώμη. Και το λέει αυτό γιατί τη Ρώμη την έκτισαν Έλληνες από την Πελοπόννησο. Μια λοιπόν ελληνική πόλη, ύστερα από ένα διάστημα, κατέκτησε όλες τις άλλες ελληνικές πόλεις και έτσι τις συνήνωσε και δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος που ονομάστηκε Ρωμαϊκό κράτος. Αυτό συνέβη. Οπότε εθνολογικός, από ό,τι βγάζω σαν συμπέρασμα αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι και οι τηλεθεατές, εθνολογικός είμαστε το ίδιο έθνος. Με ποιους? Με τους Ρωμαίους. Μα εμείς είμαστε οι Ρωμαίοι. Είτε Έλληνας πούμε, είτε Ρωμιός Ρωμαίος, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Οπότε από εκεί προέρχεται το Ρωμιός γεννήθηκα, Ρωμιός θέλω να πεθάνω. Και όχι μόνο αυτό, ορισμένοι το παραποιούν αυτό το πράγμα. Λένε ότι ο Αθανάσιος Διάκος είπε εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω. Ενώ ο Αθανάσιος Διάκος δεν είπε το Γρεκός, είπε Ρωμιός γεννήθηκα, Ρωμιός θα να πεθάνω. Πολύ όμως αυτή τη στιγμή, γιατί έχω ακούσει και άλλες απόψεις οι οποίες λένε ότι το εθνικό μας όνομα κυρίως πρέπει να είναι το Greek. Ναι, Greek είναι η ονομασία που μας έδωσαν οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι δεν ήθελαν να λεγόμαστε Ρωμιοί. Γιατί? Διότι ήθελαν να σφετεριστούν την ονομασία οι Φράγκοι για τον εαυτό τους. Ήθελαν να μας κλέψουν το όνομά μας. Και έλεγαν λοιπόν, διέτηδαν, ότι στην Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολή, δεν υπάρχουν πια Ρωμαίοι. Υπάρχουν Γκρεκοί. Γιατί? Το Γρεκός για τους Φράγκους εσήμαινε αιρετικός. Επειδή οι Φράγκοι μας θεωρούσαν αιρετικούς, μας έλεγαν Γρεκούς. Διότι το όνομα Ρωμαίος σημαίνει Ορθόδοξος. Εφόσον λοιπόν μας έπαυσαν οι Φράγκοι να μας θεωρούν Ορθόδοξους,
μας έλεγαν Γρεκούς. Οπότε, σταθείτε τώρα ένα λεπτό. Όπως φτάνουμε συμπερασματικό σε αυτή τη στιγμή στη συζήτηση, κατ' ουσίαν Ρωμαιοκαθολική είναι η Ορθόδοξη. Ασφαλώς. Μα το είπαμε και προηγούμενη φορά. Είτε πούμε Καθολική είτε Ρωμαίοι. Τώρα είναι που μπερδεύτηκε ολόκληρο το ακροατήριο αυτή τη στιγμή. Μα δεν υπάρχει λόγος να μπερδευτεί. Είμαστε. Πώς βγαίνει τότε στη ονομασία μας, Greek Orthodox, όπως λέγουν οι πιο πολλοί. Ναι, δεν είναι ορθή. Είναι εσφαλμένη ονομασία. Είναι ονομασία που μας την έδωσαν οι Φράγκοι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λεγόμαστε όπως ονομάζονταν οι πατέρες μας. Οι ίδιοι πατέρες μας έλεγαν για τον εαυτό τους ότι είναι Ρωμαίοι. Και αντιδιέστελαν την ονομασία αυτή με το Φράγκος. Οι Φράγκοι ήσαν οι εχθροί των Ρωμαίων, οι αιρετικοί που καταδικάστηκαν από την 8η και 9η. Χάνουμε όμως, κοιτάξτε, χάνουμε την ελληνική μας ταυτότητα με όλα αυτά. Όχι, διότι οι Ρωμαίοι είναι Έλληνες. Είναι είτε Έλληνα, ας πούμε, είτε Ρωμαίος, στη συνείδηση των πατέρων είναι το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Οι Ρωμαίοι δηλαδή είχαν ελληνικό πολιτισμό. Ήταν ο πολιτισμός τους ελληνικός και είχαν ελληνική συνείδηση. Θα μπορούσε να πούμε ότι έγινε ένας πνευματικός γάμος μεταξύ αρχαίας Ρώμης και αρχαίας Ελλάδος. Αρχαίας Ελλάδος και εξ αυτού γεννήθηκε το έθνος αυτό, ή δεν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε πνευματικός γάμος, διότι οι Ρωμαίοι είναι Έλληνες. Οπότε, ούτε. Με ποια έννοια θα πούμε ότι έγινε ο γάμος αυτός. Μάλιστα. Διότι είναι το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, να μιλήσουμε για γάμο, εφόσον δύο αντίθετα πράγματα, δύο διαφορετικά πράγματα, μπορούσαν να συνενωθούν. Εδώ δεν έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε ένα πράγμα, ατόφιο ένα πράγμα, και το οποίο έχει δύο ονομασίες. Έλληνας ή Ρωμαίος. Είναι το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό σήμερα στην Ελλάδα, αν πάτε και πείτε σε έναν Έλληνα, είσαι Ρωμιός, βεβαίως θα πει Ρωμιός είμαι. Αν του πείτε όμως είσαι Φράγκος, θα πει όχι, ποτέ δεν είμαι Φράγκος. Εκτός αν είναι παπικός. Μάλιστα. Οι παπικοί δέχονται. Αν ρωτήσετε έναν παπικό στην Ελλάδα, είσαι Ρωμιός, θα πει όχι, εγώ είμαι Φράγκος. Σαν στόχο τους λοιπόν τότε οι Φράγκοι είχαν θέσει τον παπικό θρόνο της αρχαίας Ρώμης για να καταλάβουν την εξουσία του, την κεντρική εξουσία της Εκκλησίας, η οποία είχε την έδρα της στη Ρώμη. Πάτερ Παύλε, οι Φράγκοι είναι οι κατακτητές μας. Όπως ήρθαν στην Ανατολή οι Τούρκοι και μας κατέκτησαν το ανατολικό τμήμα του Βυζαντίου, της Αυτοκρατορίας μας, το δυτικό τμήμα που κατοικούσαν οι Ρωμιοί, τα αδέρφια μας οι Ρωμαίοι, τα κατέκτησαν οι Φράγκοι. Και ό,τι αισθανόμαστε για τα 400 χρόνια σκλαβιάς μας στους Τούρκους, πρέπει να αισθανόμαστε και για τους κατακτητές μας Φράγκους. Η διαφορά μεταξύ Τούρκων και Φράγκων είναι η εξής. Ότι οι μεν Τούρκοι κράτησαν τη δική τους θρησκεία, δεν έγιναν Ορθόδοξοι, ενώ οι Φράγκοι, οι κατακτητές μας, έγιναν Ορθόδοξοι, αλλά πολύ νωρίς όμως εγκατέλειψαν την Ορθόδοξη πίστη και εισήγαγαν στην Ορθοδοξία αιρετικές διδασκαλίες. Και θέλησαν αυτές τις διδασκαλίες, τις αιρετικές, να τις επιβάλλουν σε όλους τους κατακτηθέντας Ρωμιούς. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ο σημερινός Πάπας της Ρώμης είναι διάδοχος τότε των Φράγκων και δεν είναι Ρωμαίος. Ασφαλώς. Ούτε και οι Ιταλοί μπορούμε να πούμε ότι είναι Ρωμαίοι αυτή τη στιγμή. Οι Ιταλοί σήμερα είναι απόγονοι των Φράγκων. Ή αν θέλετε, ένα μέρος των Ιταλών είναι Ρωμαίοι που έχουν φραγκέψει. Όπως οι σημερινοί Τούρκοι είναι όλοι Τούρκοι καταγωγής, οι περισσότεροι είναι Ρωμιοί οι οποίοι έχουν τουρκέψει. Και γι' αυτό στην εποχή της σκλαβιάς, αν ένας Ορθόδοξος Χριστιανός γινόταν Μωαμεθανός, λέγαμε ότι έπαυσε να είναι Ρωμιός και τουρκεύε. Οπότε είχαμε και το αντίστοιχο στο φράγκευμα. Αν κάποιος γινόταν παπικός τότε, λέμε φράγκευε. Και αυτό ακριβώς είναι και το κλειδί, θα μου επιτρέψετε να το επισημάνω, εδώ στην Αμερική, που γίνεται τόσος αγώνας για τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητος. Σήμερα απασχολεί όλους τους Έλληνες της Αμερικής πώς θα μπορέσουν τα παιδιά τους να παραμείνουν Έλληνες. Υπάρχει μονάχα ένας τρόπος με την Ορθοδοξία. Εάν πάψουν οι Έλληνες Αμερικής να είναι Ορθόδοξοι, αν εγκαταλείψουν την Ορθοδοξία, πάρα πολύ σύντομα θα χάσουν και την ελληνική του συνείδηση. Οπότε αυτός ο θεολογικός διάλογος που γίνεται στις μέρες μας και που σαν σκοπό έχει την λεγόμενη ένωση, είναι το πιο ολέθριο και πιο επικίνδυνο πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει εισι μας. Για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες κυρίως. Θα πάψουν να είναι Έλληνες. Οπότε η Ρωμαιοσύνη ταυτίζεται άμεσα με τον Ελληνισμό
Και, θα... και με την Ορθοδοξία. Και με την Ορθοδοξία άμεσα. Μήνυμα το οποίο στις μέρες μας αυτές μας δίδει το Οικουμενικό Πατριαρχείο επάνω στο θέμα του διαλόγου είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει πει ότι ο Πάπας της Ρώμης είναι Αποστολικός Διάδοχος. Το μήνυμα αυτό το έχουν ακούσει πάρα πολλοί ομογενείς εδώ στην Αμερική. Και όπως εθίξαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή μας, έχουμε πει ότι γίνονται πάρα πολύ μεικτοί γάμοι. Δηλαδή τα παιδιά μας εδώ πέρα της Ομογενείας πιστεύουν ότι ο Παπικός και ο Ορθόδοξος είναι το ίδιο και το αυτό. Με όλα αυτά που ακούσαμε απόψε, τα πολύ διαφωτιστικά, βλέπουμε ότι πόρο απέχουμε από το να είμαστε το ίδιο μαζί με τους Παπικούς. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο όμως, όλος περιέργως και αντίθετα με αυτά που είπε φερειπίν ο Άγιος Φώτιος, ή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ή ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ή και ο Γρηγόριος ο Πέμπτος ακόμα. Όλος αντιθέτως με όλους αυτούς τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας λέγει ότι ο Παπισμός και η Ορθοδοξία είναι το ίδιο και το αυτό. Είδαμε και τον Οικουμενικό Πατριάρχη να συμπροσεύχεται μαζί με τον Πάπα στο Βατικανό. Θα ήθελα τώρα, σαν θεολόγος που είστε και σαν γνώστης των πραγμάτων, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι έχετε κάνει πάρα πολλές έρευνες επάνω στο θέμα του διαλόγου. Κινδυνεύουμε άμεσα από ψευδένωση με τον Πάπα αυτή τη στιγμή και σε τι σημείο? Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα υπάρχει ορατός ο κίνδυνος της ψευδενώσεως αυτής. Διότι οι σπουδαιότεροι ηγέτες της Εκκλησίας, όπως είναι ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως και ορισμένοι άλλοι αρχιεπίσκοποι, έχουν αποφασίσει, φαίνεται, την ψευδένωση και οδεύουμε με πάρα πολύ ταχύ ρυθμό στην ένωση αυτή. Και αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και εδώ στην Αμερική, το ότι γίνονται μεικτοί γάμοι, το ότι γίνεται προσπάθεια να καταργηθεί η Θεία Μετάληψη, η Θεία Ευχαριστία με την Αγία Λαβίδα και κατά κάποιο τρόπο οι Ορθόδοξοι να κοινωνούν όπως και οι Παπικοί με όστιες. Δηλαδή όστιες. Το ότι καταργείται κατά κάποιο τρόπο το βάπτισμα και εισάγεται ο ραντισμός. Το ότι καταργείται η αρχιτεκτονική των ναών. Εισάγεται η βυζαντινή μουσική. Ή όπως όλος παρανόμως μπήκε και το παπικό ημερολόγιο μέσα στην Εκκλησία. Πράγμα το οποίο θα θίξουμε. Το 24 έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Πιστεύετε δηλαδή ότι η αλλαγή αυτή του ορτολογίου, που βεβαίως έχει απασχολήσει πάρα πολύ την Εκκλησία στις μέρες μας, διότι έχει διαιρεθεί ο Ορθόδοξος κόσμος σε δύο παρατάξεις, σε παλαιομερολογίτας και νεομερολογίτας. Πιστεύετε ότι αυτή η αλλαγή έγινε για αυτό το σκοπό? Ναι, οπωσδήποτε έγινε για να εξυπηρετηθούν κάποια σχέδια. Δεν μου λέτε. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν θα θίξω το ημερολογιακό. Ναι. Το ημερολογιακό δεν θα το θίξω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τεράστιο θέμα. Θα το συζητήσουμε σε κάποια. Κάτι όμως μου είπατε όμως τώρα αυτή τη στιγμή. Είπατε σχέδια. Τι σχέδια? Ναι. Ποιοι σχεδιάζουν αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, Πατρε Παύλε, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες να πραγματοποιηθεί μια ψευδένωση. Και όλες αυτές οι προσπάθειες στο παρελθόν έχουν αποτύχει. Και απέτυχαν διότι οι εμπνευστές της προσπάθειας αυτής ήθελαν σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο να επιτύχουν αυτή την ένωση. Αυτό το γεγονός δεν είναι δυνατόν ποτέ να επιτευχθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό άλλαξαν τακτική. Η τακτική τους η καινούρια είναι ότι η ένωση πρέπει να προγραμματιστεί σε μια μεγάλη διάρκεια χρόνου. Δηλαδή στη διάρκεια κάθε μιας γενιάς να γίνεται ένα βήμα προς την ένωση. Την επόμενη γενιά να γίνεται δεύτερο βήμα και ούτω καθεξής. Και στη διάρκεια ορισμένων γενεών, 5-6 γενεών, να ολοκληρωθεί η πορεία προς την ένωση. Κάτι τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω. Εάν αυτή τη στιγμή ακουστεί ότι επισήμως έγινε η ένωση των Εκκλησιών, ότι δηλαδή έγινε η ψευδένωση της Ορθοδοξίας μαζί με τον Παπισμό. Δεν θα ακουστεί αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό θα γίνει στην πράξη. Πώς θα γίνει? Όπως πήγε ο Πατριάρχης ο Δημήτριος στη Ρώμη και συλλειτούργησε με τον Πάπα μέχρι τη μέση της λειτουργίας, θα κάνει ένα δεύτερο ταξίδι, ναι, είτε ο Δημήτριος στη Ρώμη είτε ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη και θα ολοκληρώσουν μια θεία λειτουργία. Νομίζετε... Το γεγονός το ότι, ναι, θα συλλειτουργήσουν και θα κοινωνήσουν από το Άγιο Ποτήριο, αυτό σημαίνει de facto ότι έγινε η ένωση. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Και θα μνημονεύουν, ναι, ένα τον άλλο. Εντάξει. Ποια θα είναι η αντίδραση των χριστιανών? Τι νομίζεις, δηλαδή, όπως έχει φτάσει εσείς τώρα που βρίσκεστε στην Ελλάδα κάτω και βλέπετε εκ των πραγμάτων το πνευματικό επίπεδο, ποια νομίζετε θα είναι η αντίδραση, ναι, των Ελλήνων? Σήμερα είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του Ορθόδοξου λαού έχει κάπως
έχει αμβληθεί το αισθητήριο, το ορθόδοξο αισθητήριο μιας μεγάλης μερίδας του ορθόδοξου λαού. Δηλαδή ο πολύς λαός θα πει, τι με ενδιαφέρει εμένα εάν ο Δημήτριος μνημονεύει τον Πάπα. Εγώ θα εξακολουθώ να πηγαίνω στην εκκλησία μου, θα έχω τους ίδιους παπάδες, θα κάνω την ίδια Θεία Λειτουργία και τελείωσε το θέμα. Βέβαια αυτό είναι ολέθριο. Απέναντίας θα υπάρξει μια άλλη μερίδα ορθοδόξου λαού και πιστεύω να είναι αρκετή αυτή και όχι μόνο λαού αλλά και κληρικών και επισκόπων. Και συγκεκριμένα θα αναφέρω τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, τον Αυγουστίνο Καντιώτη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος ιεράρχης, ένας αγωνιστής ιεράρχης, ο οποίος θα πρωτοστατήσει, ήδη πρωτοστατεί στην προσπάθεια αυτή μιας ψευδενώσεως. Εκτός δε από επισκόπους υπάρχουν μοναχοί, κληρικοί και λαός ο οποίος θα αντιδράσει. Θα πρέπει όμως να επισημάνω σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Αθανάση, ότι πριν από τον Αυγουστίνο Καντιώτη, ο οποίος βεβαίως ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, υπάρχει και η παράταξη των ευλογημένων εκείνων χριστιανών, δηλαδή των λεγόμενων παλαιομερολογητών, οι οποίοι ήδη έχουν υψώσει την φωνή της διαμαρτυρίας εναντίον της ψευδενώσεως. Αυτό είναι γνωστό, Πατερ Παύλε. Βεβαίως. Στο αντιπαπικό μέτωπο υπάρχουν και σαφώς οι παλαιοημερολογίτες, όπως υπάρχουν και πολλοί νεοημερολογίτες. Δεν λέω όλοι, διότι ένα μέρος των νεοημερολογητών έχει αλωθεί από τους οικουμενιστές. Όπως είναι ο Πατριάρχης Δημήτριος και ορισμένοι αρχιεπίσκοποι. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ξέρετε, αγαπητέ Αθανάση, αναφέρετε το όνομα Πατριάρχης Δημήτριος και πάντοτε, ξέρετε, όσο και διαφορές να έχουμε μαζί του, πάντοτε έχουμε ένα σεβασμό για τον θεσμό αυτή τη στιγμή. Πολλοί ίσως να παρεξηγούν και να παρανοούν να νομίζουν ότι έχουμε βάλει εναντίον του θεσμού του οικουμενικού θρόνου, αλλά προς Θεού νομίζω ότι αυτή τη στιγμή από άπειρη αγάπη προς τον θεσμό αυτό εκφράζονται όλες αυτές οι ενστάσεις. Πάτερ Παύλε, όπως ένας γιατρός δεν μισεί ποτέ τον άρρωστο, αλλά θα έλεγα μισεί την ασθένεια. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα αισθήματα που μπορεί να έχει ένας ορθόδοξος, ένας Ρωμιός αν θέλετε, απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης σαν πρόσωπο μας είναι πάρα πολύ αγαπητά πράγματα. Ειδικά δε το Πατριαρχείο εμένα με συγκινεί σαν θεσμός, διότι είναι η προσωποποίηση όλης της ιστορίας μας, όλης της Ορθοδοξίας. Αυτό θα ήθελα να επιβεβαιώσω κι εγώ σαν εκπρόσωπος. Διαφωνούμε όμως με τις ενέργειες. Ακριβώς, θα επιβεβαιώνουμε αυτό ακριβώς, ότι τον θεσμό τον σεβόμεθα εξ όλης μας της καρδίας, γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας, αλλά διαφωνούμε για τις ενέργειες αυτές οι οποίες αντιβαίνουν προς την Ορθόδοξη πίστη. Και δεν είναι η πρώτη φορά που πολλές φορές έχουμε, και στο παρελθόν είχαμε Οικουμενικούς Πατριάρχας, οι οποίοι είχαν εξοκύλει από την αλήθεια. Είχαν καταδικαστεί ως αρετικοί. Ακριβώς. Και είχαν καταδικαστεί διότι αντέδρασε ο λαός. Εμείς αυτή τη στιγμή ασκούμε κάποιο δικαίωμα που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Ήδη οι Πατριάρχες της Ανατολής το έτος 1848 είπαν ότι ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι ο λαός. Και εμείς αυτή τη στιγμή φυλάττουμε την Ορθοδοξία, δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Ακριβώς. Και όπως είπατε, ακριβώς φυλάττουμε την Ορθοδοξία και θα πρέπει να ανατρέξουμε και στην ιστορία και να πούμε ότι το Πατριαρχείο πάντοτε δεν συνθηκολόγησε. Το παρελθόν, κυρίως και ιδίως κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, αντιδρούσε με όλη του τη δύναμη εναντίον του παπισμού. Και φανταστείτε κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό τι τεράστια αντίδραση είχε το Πατριαρχείο εναντίον των Φράγκων και του Πάπα. Και τελειώνοντας απόψε την ωραία αυτή συζήτηση που πιστεύω θα ενδιαφέρε όλους τους ακροατάς και κυριολεκτικώς κατέπληξε και εμένα προσωπικώς όλα αυτά όσα ακούσαμε απόψε, θα ήθελα την ερχομένη Τρίτη το βράδυ όλοι μας να βρεθούμε και πάλι κοντά πνευματικώς, γιατί θα μιλήσουμε ακριβώς πώς το Πατριαρχείο ενήργησε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας εναντίον του παπισμού. Την Τρίτη πρέπει να μιλήσουμε για τη Σταύρωση, Πατερ Παύλε. Για τη Σταύρωση, αλλά μετά το Πάσχα θα έχουμε το πρέπει πράγμα. Όμως να μιλήσουμε ακριβώς όμως για ό,τι έχει να πει ο Κύριος, ό,τι έχει η εκπομπή μας να προσφέρει απάνω στη συμβολή της Εκκλησίας, στον εθνικό μας αγώνα. Και θα αναφερθούμε οπωσδήποτε και στην Σταύρωση του Κυρίου μας. Όπως θέλετε. Και πάλι με τη βοήθεια του Αγίου Θεού τελειώσαμε, ευλογημένοι μου χριστιανοί, την απόψινή μας συζήτηση με τον αγαπητό μας Αθανάσιο Σακαρέλο. Η συζήτηση βεβαίως ήταν πράγματι πάρα πολύ καρποφόρος. Και ευχόμεθα όλοι σας να έχετε αποκτήσει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, δηλαδή την ορθόδοξη αυτογνωσία, το να ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού καταγόμεθα εθνικώς και θρησκευτικώς και ποιες είναι οι πνευματικές μας προσβάσεις και από τι πρέπει να προσέχουμε στις μέρες μας αυτές. Μην ξεχνάτε, όπως σας λέγω και κάθε Τρίτη βράδυ, ότι στην Εκκλησία μας γίνεται θεολογικός κύκλος μελέτης της Αγίας Γραφής και
ανάγκη να μάθουμε την πίστη μας. Είναι μεγάλο κρίμα, ευλογημένοι μου χριστιανοί, οι αιρετικοί, οι λεγόμενοι διαμαρτυρόμενοι και οι χιλιαστέ και ούτε καθεξής, όλοι αυτοί να ξέρουν τις αιρέσεις τους και τις αιρετικές τους διδασκαλίες και εμείς οι Ορθόδοξοι να υστερούμε επάνω στα θέματα της πίστεως μας. Σας περιμένω όλους την Δευτέρα το βράδυ στον θεολογικό κύκλο μελέτης της Αγίας Γραφής. Και όλοι ας μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει η Εθνική Παρέλαση της Ελληνικής Ομογένειας στην 5η Λεωφόρο, όπου όλοι θα δώσουμε το εθνικό μας παρόν. Καληνύχτα σας και ο Χριστός μαζί σας.